σε απολογισμό των έργων των 100 πρώτων ημερών προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο Δήμαρχος Τρικαίων αναφέρθηκε στα έργα τα οποία έγιναν μέχρι σήμερα και παρά τα οικονομικά προβλήματα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο Δήμος Τρικαίων θα προχωρήσει. Μπορεί αυτές οι 100 μέρες να ήταν οι πρώτες μέρες, μπορεί να υπήρχε απειρία, μπορεί να μην είχαμε συντονιστεί αρκετά. Παρ' όλα αυτά είναι ενδεικτικές για το τι πάμε να κάνουμε. Θα σας έλεγα πως καταρχήν είμαι ευχαριστημένος γιατί υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει θέληση και νομίζω πως όταν αυτές οι δύο προϋποθέσεις συνδυαστούν και με λίγη τύχη, όλα πάνε καλύτερα. Δεν είμαι ευχαριστημένος για κάποιες άλλες δομές. Θεωρώ δηλαδή για κάποιες άλλες πράξεις μας. Θεωρώ πως πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα. Πιστεύω πως έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σύμμαχο τους δημοτικούς υπαλλήλους, σχεδόν όλους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάλι κάποιες εξαιρέσεις. Όσο λοιπόν υπάρχουν δημότες οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται, δεν θα μπορώ να πω με ηρεμία και ικανοποίηση ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στην περιφέρεια ακόμη. Εκεί θεωρώ πως οφείλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση παρά τις δύο αντιδημαρχίες που φτιάξαμε. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Θέλει πολλή δουλειά ακόμη, αλλά αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η σημερινή μήνυ λογοδοσία δεν θα είναι η πρώτη και τελευταία. Όπως ζητώ από τους υπαλλήλους, τους προϊσταμένους και τους διευθυντές να στοχοποιούν έργα και ενέργειες και κάθε μήνα να βρισκόμαστε για να τα λέμε και να βλέπουμε τι έχουμε κάνει, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή, να βάζουμε στόχους και σε εύλογο διάστημα, ανά 100 μέρες, ανά 5 μήνες, ανά 6 μήνες, να σταματάμε λίγο, να κοιτάμε πίσω και να τσεκάρουμε στο χαρτί μας τι κάναμε.